Τώρα, μαζί μας είναι ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, Κώστας Βόλης, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βόλη, καλή σας ακουστή. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ακουστή. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή λέει πως ξεμπλοκάρει τη διαδικασία για την ανάπλαση του παλιού θαλασσίου μετόπου. Η αλήθεια είναι πως εδώ και καιρό έχει εξασφαλιστεί το σχετικό κονδύλι μέσω της περιφέρειας. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, 68 θα πάρει ο Δήμος από την Ευρώπη για τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμη, διότι το επόμενο βήμα είναι η δημοπράτηση της μελέτης. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει γίνει μελέτη. Ναι. Περιμένουμε να γίνει η προμελέτη, να δούμε τι θα έχει μέσα το σχέδιο αυτό, να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας. Ναι. Και οι υπόλοιποι τοπικοί παράγοντες, βεβαίως, και μετά θα γίνει η μελέτη. Μην περιμένετε λοιπόν να γίνει σύντομα κάτι με το παλιακό μέτωπο. Να πω ότι... Δεν βλέπετε εφικτό το στόχο για το 30. Για το 2000. 30. Αν είμαστε εμείς δημοτική αρχή μπορεί. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Είναι δύσκολο. Μακάρι να τρέξει το πρόγραμμα, μακάρι να γίνουν οι μελέτες. Αλλά η πείρα έχει δείξει τώρα με τη δημοτική αρχή που έχουμε ότι όλα τα έργα έχουν πολλές παρατάσεις και δεν τελειώνουν στην ώρα τους. Να αλλάξουμε θεματολογία. Θεωρείτε ότι και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο έχει έρθει η ώρα, έχουν οριμάσει συνθήκες για να προσελκύσουμε επισκέπτες και με άλλους θεσμούς πλην του καρναβαλιού. Να ξεκινήσουμε με το καρναβάλι ως έναν απόϊχο, διότι είναι η μαζικότερη γιορτή της Πάτρας και με έντονο οικονομικό αποτύπωμα, και να πάμε στα υπόλοιπα μετά. Να πω κάτι. Τι έγινε με την ΕΡΤ? Μας έδειξε τηλεόραση κρατική? Όχι. Μας έδειξε λίγο το ΕΤΡΙΑ μαζί με άλλα καρναβάλια. Αυτό τι σημαίνει? Δεν ρίχνω σε αυτό ευθύνες στην τοπική αρχή εδώ. Για μένα φταίει η ΕΡΤ. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι η ΕΡΤ προφανώς για να μην επιλέγει το καναβάλι μας να κάνει μια αποκλειστική μετάδοση, σημαίνει ότι θεωρεί ότι το δικό μας αυτό προϊόν που εξάγουμε δεν τη βοηθάει σε αυτό που θέλει να κάνει την τηλεθέαση. Θεωρεί λοιπόν εμάς ότι είμαστε κάτι σαν όλα τα άλλα καναβάλια. Κακώς το θεωρεί, αλλά αυτό θεωρεί. Εκεί είναι λοιπόν η ευθύνη που έχουμε εμείς, ότι δεν έχουμε πείσει τους έξω από την Πάτρα, άρα λείπει η εξωστρέφεια, ότι παράγουμε ένα πολύ καλό καναβάλι. Και όταν λέω λείπει η εξωστρέφεια, λείπει η εξωστρέφεια προς παντού, οπουδήποτε. Ναι. Ακούμε συνέχεια να λέει ο Δήμαρχος για το λαό, το καναβάλι, για το λαό, για το λαό. Εδώ δεν ήθελε για το λαό να έχουμε χημικές τουαλέτες, κύριε Κογκόλη. Για ποιο λαό μιλάμε τώρα? Ναι, αλλά το θέμα της ΕΡΤ έπρεπε να έχει υπογραφεί με συμβόλαιο προφανώς, και αν όχι φέτος, για του χρόνου, για του παραχρόνου, να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός, και μπορεί, να χρειαστεί να πληρώσουμε αδράκια ακόμη παραπάνω και για κάποιο ιδιωτικό κανάλι. Δηλαδή, αντί να γίνει συναυλία την Παρασκευή το βράδυ, τι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια από όλη Ελλάδα, από ένα κανάλι περιμένει να δει για να δουν του χρόνου ή του παραχρόνου. Ας δώσει και 50.000 ευρώ όσο κόστησε η συναυλία, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ άκουσα που υπόθηκε ότι από τη Δημοτική Αρχή ότι υπάρχουν και άλλες πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Με δηλαδή, θέλουν λεφτά οι ναι, άλλες. Τι εννοούσε δηλαδή αυτό που είπε αυτό το πράγμα? Ότι υπάρχουν και άλλα κανάλια, ναι. Προφανώς ιδιωτικά. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν είχαν κάνει μια προσπάθεια τόσα χρόνια ή και φέτος να κάνουν μια συνομιλία με ιδιωτικά κανάλια, με τον Μέγα, με τον Αντένα, με τον Άρφα, με οτιδήποτε κανάλι? Εγώ δεν κάθομαι να περιορίσω τον αριθμό και το είδος καναλιών. Να κάνουμε λοιπόν μια συμφωνία και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα τελικά, ώστε και όλη η Ελλάδα να δει καναβάλι. Άρα λοιπόν πάλι θα στραφούμε τελικά στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που δεν θέλει η Δημοτική Αρχή, αλλά τελικά αναγκάζεται να το κάνει. Όπως και να έχει πάντως, κακώς δεν το έδειξε το καναβάλι και κακώς εμείς έχουμε είδατε δείξει λιγότερο τέτοια κόσμο φέτος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι... δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε έναν, αλλά επειδή είμαι και στο... παρακολουθώ το καναβάλι από ένα χώρο που είναι στο κέντρο της πόλης και βλέπω κάθε χρόνο συγκριτικά τον κόσμο. Θεωρώ ότι είχε λιγότερο κόσμο. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή δεν είναι για μένα το παν αν θα έχουμε λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Για μένα είναι το παν να έχουμε αυτό που είπα, εξωστρέφεια, να έχουμε ένα ποιοτικό καναβάλι και με νέα δρόμο ένα καναβάλι. Και πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε και μια ανανέωση σε αυτό που παράγουμε. Και επιτέλους πρέπει να μπει κάποια εφταξία και να εκλείψει η παρανομία και η παραβατικότητα. Είχαμε εδώ ένα παράπονα από την εστίαση. Μάλιστα, έχουμε καταγράψει σε εικόνες μεγάλα βανάκια να πολλούν σουβλάκια και αλκοόλ σε κεντρικά σημεία της πόλης. Με την αστυνομία να μην κάνει κάτι. Ξέρετε, τη λέω συνέχεια ότι αν εγώ στο ιατρείο μου έψινα σουφλάκια και πουλάω μαυροδάφνη, δεν θα μας σταμάτησε κανένας. Θα μπορούσε να πουλάω συνέχεια. Ο καθένας που έλεγε ό,τι ήθελε. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο? Γιατί δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Ναι, εσείς δίνετε άδεια νωρίτερα, ναι. Μα εδώ λείπει η δημοτική αστυνομία όμως.
Επιτρέπεται τώρα η Πάτρα, μια μεγάλη πόλη, θα μπορούσε να έχει 106 θέσεις εργαζομένων, να μην έχει δημοτική αστυνομία. Είναι απαράδεκτο αυτό. Πάντως και η περιφέρεια μετά, με τα αρμόδια κλιμάκια αλλά και η αστυνομία, φαίνεται πως εκεί ίσως και δι' αστυνομία δεν τα κατάφεραν όσο καλά θα Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική πίστευαν, αστυνομία αλλά δεν είναι και εύκολο εδώ που δεν τα είναι λέμε. εύκολο, αλλά έκανε καλή δουλειά. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω, όπως και την ΥΠΕ, όπως και την πυροσβεστική και το λιμενικό. Υπήρξε καλύτερο Και συντονισμό, η αλήθεια είναι, σε πολλά επίπεδα φέτος, μεταξύ Δήμου, περιφέρεια, ναι. έτσι, αρχών, έκτης ΥΠΕ Εκεί κτλ. όμως που βγάζω κόκκινη Ναι. κάρτα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο μιλάω, είναι Ναι. η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ο Δήμος που δεν έχει το μηχανισμό ελέγχου που θα έπρεπε να έχει η δημοτική Μάλιστα. αστυνομία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σβόλη. Εγώ ευχαριστώ.